Επιστροφή και πάλι σε εσάς μετά τις ολιγόλεπτες διαφημίσεις με ακόμα ένα αξιοπερίεργο πραγματικά χριστιανά θέμα. Λοιπόν, ακούστε. Τα φυτά ομορφαίνουν τη ζωή μας, εμπλουτίζουν τη διατροφή μας και τώρα μπορούν επίσης να σώσουν και τη ζωή μας από την τρομοκρατία. Αυτό υπόσχονται ερευνητές του Πολιτιακού Πανεπιστημίου του Κολοράντο, οι οποίοι δημιούργησαν φυτά τα οποία μπορούν να ανιχνεύσουν εκρηκτικά, όπως αναφέρουν σε επιστημονικό περιοδικό. Μακάρι να ισχύει αυτό, τι άλλο να πούμε. Άκου τι γίνεται στον κόσμο. Ναι, λοιπόν, πραγματικά αξιοπερίεργο. Εδώ πάει έτσι κουβέντα, η λαϊκή, που δεν μας αρέσει πολύ να χρησιμοποιούμε λαϊκές κουβέντες, αλλά και τι να κάνουμε, εσύ ο τυπής. Πραγματικά. Ας περάσουμε όμως να δούμε από αυτό το πραγματικά περίεργο θέμα, αλλά και πολύ ενδιαφέρον επίσης. Τα φυτά ομορφαίνουν τη ζωή μας, εμπλουτίζουν τη διατροφή μας και τώρα μπορούν επίσης να σώσουν και τη ζωή μας από την τρομοκρατία. Αυτό υπόσχονται ερευνητές του Πολιτιακού Πανεπιστημίου του Κολοράντο, οι οποίοι δημιούργησαν φυτά τα οποία ανιχνεύουν εκρηκτικά, όπως αναφέρουν σε επιστημονικό περιοδικό. Ουσιαστικά, οι ειδικοί προκειμένου να δημιουργήσουν τους φωτανιχνευτές βομβών, εκμεταλλεύονται μία ιδιότητα των πρωτεϊνικών υποδοχέων στο φυτικό DNA. Όταν υπάρχουν απειλητικά ερεθίσματα, οι υποδοχείς αυτοί ελκύουν χημικά που ονομάζονται τερπενοειδή, τα οποία κάνουν πιο σκληρό το εξωτερικό μέρος του φυλώματος, με αποτέλεσμα να αλλάζει το χρώμα του. Με βάση αυτή τη γνώση, οι ερευνητές σχεδίασαν ένα πρόγραμμα σε υπολογιστή, το οποίο διδάσκει στους υποδοχείς του φυτού να αποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο σε χημικά που υπάρχουν σε βόμβες, καθώς και στους ρυπαντές του νερού και του αέρα. Οι νέοι, ανασχεδιασμένοι υποδοχείς, μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν ουσίες που ρυπαίνουν το περιβάλλον, καθώς και εκρηκτικές ύλες που υπάρχουν στον αέρα ή στο νερό σε κοντινή απόσταση. Όταν η επικίνδυνη ουσία ανιχνευθεί, ενεργοποιείται ένα εσωτερικό σήμα στο φυτό, το οποίο το κάνει να χάνει το πράσινο χρώμα του και να γίνεται λευκό. Σύμφωνα με την επικεφαλής της μελέτης, καθηγήτρια Τζουν Μέτφορτ, οποιοδήποτε φυτό θα μπορούσε να μετατραπεί σε ανιχνευτή επικίνδυνων χημικών. Με βάση πρόσφατη έρευνα Αμερικανών ψυχολόγων, με συγχωρείτε, οι άνδρες που έχουν παιδιά είναι καλύτερο να παίζουν μαζί τους, αφήνοντας τις λοιπές φροντίδες για τις μητέρες. Μπήκαν στο στόχαστρο σήμερα οι άντρες. Όχι με την κακιά έννοια, πάντα όχι. Τους αγαπάμε από εδώ. Λοιπόν, ας περάσουμε όμως να δούμε το ρεπορτάζ χωρίς σχόλια και επανερχόμαστε. Με βάση πρόσφατη έρευνα Αμερικανών ψυχολόγων, οι άντρες που έχουν παιδιά είναι καλύτερο να παίζουν μαζί τους, αφήνοντας τις λοιπές φροντίδες της ανατροφής στις μαμάδες. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ζευγάρια έχουν καλύτερη υποστηρικτική σχέση ως γονείς όταν ο πατέρας περνάει περισσότερη ώρα παίζοντας με τα παιδιά του και λιγότερη ώρα ταΐζοντας ή πλένοντάς τα, όπως θα έπρεπε θεωρητικά τουλάχιστον να κάνει ένας σύγχρονος μπαμπάς. Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας που επιμένει να μπλέκεται στα πόδια της γυναίκας του τελικά καταλήγει να υποσκάπτει τις προσπάθειές της να φροντίσει το παιδί. Αποτέλεσμα, όλοι να οδηγούνται σε χειρότερη κατάσταση από όσο αν οι ρόλοι τους ήταν πιο διακριτοί. Η επικεφαλής της έρευνας, Σάρα Σόουπ Σάλιβαν, παραδέχθηκε ότι είναι απογοητευτικό το συμπέρασμα της νέας έρευνας για τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι οι πατέρες και οι μητέρες θα πρέπει να μοιράζονται ισότιμα τα καθήκοντα φροντίδας των παιδιών. Πρόσθεσε ακόμη ότι αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι η ενασχόληση ενός πατέρα με τη φροντίδα του παιδιού είναι κάτι κακό. Απλώς δεν αποτελεί την ιδανική συνταγή για όλα τα ζευγάρια. Είναι δυνατόν να υπάρχει μια στερεή σχέση ανάμεσα στους δύο γονείς, χωρίς να μοιράζονται εξίσου τις ευθύνες της ανατροφής, τόνισε. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, έτσι. Σήμερα για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί στο στούντιο έχουμε παρέα. Έχουμε τον καινούργιο χρόνο. Ναι, γιατί τόσο καιρό δεν είχαμε έτσι παρέα. Έχουμε την ευτυχία να έχουμε κοντά μας
μια πολύ καλή δική μου φίλη, γι' αυτό θα μας επιτρέψει και ο κόσμος, έτσι οι τηλεθεατές, να σπάσουμε το τηλεοπτικό savoir vivre που αναγγέλουμε τους καλεσμένους στον πληθυντικό. Είναι η Βάσια Ελληνάρδου, που είναι φοιτήτρια των ΤΕΦΑ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Χαίρομαι ιδιαίτερα κι εγώ. Και εμείς πραγματικά και εμείς, πάρα πολύ. Πρώτον, είμαστε γιατί θα έχουμε παρέα και δεύτερον, γιατί έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Και διάλεξες έτσι τα ΤΕΦΑ, αλλά διάλεξες ένα ιδιαίτερο τομέα που είναι η ειδική αγωγή, σωστά? Σωστά. Μπήκα στο ΤΕΦΑ γιατί μου άρεσε από την αρχή, από τότε που φαίνεται θυμάμαι τον εαυτό μου. Φαίνεται και από τη σωματική διάπλαση. Ευχαριστώ. Ναι. Κάνω αθλητισμό τουλάχιστον 10 χρόνια, κλασικό αθλητισμό. Και μπήκα στο ΤΕΦΑ για να εκπληρώσω το όνειρό μου. Και στην πορεία ανακάλυψα ότι δεν μου αρέσει απλά ο αθλητισμός. Μου αρέσει και να προσφέρω στους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι που με γεμίζει και περισσότερο. Ο αθλητισμός συνδυασμένα με το να προσφέρω και να γεμίζω και τον ψυχικό μου κόσμο, ας πούμε. Ωραία, και να κάνεις και τη ζωή των άλλων καλύτερη. Τη δικιά μου πάντως από τότε που σε γνώρισα την έχεις κάνει, δεν μπορώ να πω. Έχουμε πάει και ένα ταξιδάκι στην Πολωνία μαζί. Υπέροχα, ωραία, περάσαμε εξαιρετικά. Χάρη στο ΙΕΑ, στην μη κυβερνητική οργάνωση που ανήκουμε και οι δύο. Είμαστε εθελόντριες. Και ήταν και η αιτία που γνωριστήκαμε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ισχύσαν την ενώση πάντα αυτή. Η μη κυβερνητική οργάνωση με κάνει να κάνω πολύ ωραία πράγματα και γενικά όποιο μπει σε εκείνη την παρέα εξελίσσεται θετικά. Και πολύ ωραίες γνωριμίες. Ναι, εννοείται. Θέλω να μας πεις περίπου τι μαθήματα έχετε στην ειδική αγωγή, να μιλήσουμε λίγο για αυτά αρχικά και μετά πώς βλέπεις εσύ μελλοντικά τη δουλειά σου και πώς μπορείς να βοηθάς έτσι τα άτομα με αναπηρία περισσότερο μέσα από τη δουλειά. Έχουμε βέβαια και μια μεγάλη έκπληξη, αλλά την κρατάμε για το τέλος. Στο ΤΕΦΑ η ειδική αγωγή διδάσκεται έναν χρόνο, τον τέταρτο και τελευταίο. Το αν είναι αρκετό ή αν δεν είναι αρκετό, αυτό θα φανεί στο τέλος. Αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε βόλτα, όπως λέμε εμείς στα ιδρύματα, να γνωρίζουμε τις διάφορες ευπαθείς ομάδες. Σε εισαγωγικά, ναι. Σε εισαγωγικά. Και τα ιδρύματα, όπως η Σχολή Τυφλών, όπως διάφορα ψυχολογικά κέντρα, κάποια ειδικά σχολεία και όπου μπορεί κάποιο άτομο με διαφορετικές προϋποθέσεις, όπως μας λένε οι καθηγητές μας, να κάνει κάποια πράγματα που εμείς δεν μπορούμε. Και μέσα από αυτό γνωρίζουμε έναν άλλο κόσμο που όχι μια άλλη πτυχή του κόσμου που δεν θα μπορέσουμε διαφορετικά να τη γνωρίσουμε και μέσα από την πρακτική κυρίως, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι κάνουμε κάποια πρακτική. Ευτυχώς μας αφήνουν οι διευθυντές, παρόλο που κάποιοι γονείς έχουν αντιρρήσεις και δεν θέλουν ο νέος κόσμος να μπαίνει στα παιδιά του και να τα κάνει σε εισαγωγικά πειραματόζωα και στην ουσία πάνω στα παιδιά μαθαίνουμε εμείς. Πολλοί γονείς είναι αρνητικοί σε αυτό. Ναι, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε την καθοδήγηση των καθηγητών. Είμαστε πάντα μαζί με τους καθηγητές, δεν μας αφήνουν ούτε καθηγητές μόνοι μας. Όποιο λάθος γίνεται από την εμπειρία τους μας βοηθάνε αυτοί. Και στην ουσία παίρνουμε και θεωρητική γνώση και πρακτική. Και το καλύτερο όλων είναι ότι γίνεσαι και φίλοι με αυτά τα άτομα και αποκτούν και μια κοινωνικότητα. Έχουν προκύψει, αλήθεια είναι, πολλές γνωριμίες. Φιλίες δεν ξέρω αν μπορούν να συμβούν, γιατί μένουμε μικρό χρονικό διάστημα σε κάθε ένα από αυτά τα ιδρύματα. Είναι τους τομείς, ναι. Ναι, στους χώρους στους οποίους επισκεπτόμαστε. Απλά είναι ένα μέσο και εμάς να γνωρίσουμε τους χώρους, οι χώροι και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί να γνωρίσουν εμάς. Και γιατί όχι αργότερα να μας προτιμήσουν από τη δουλειά ναι, μας. Ναι, είστε καλοί στη δουλειά σας και να... Αλλά και να γίνετε και θέλοντες όποιοι έχετε χρόνο και αν χρειάζονται οι δομές, γιατί πάντα χρειάζονται θέλοντες. Ξεκινάμε έτσι Θελοντικά. Οι πρώτες ώρες που περνάμε σε ένα ίδρυμα είναι θελοντικές, για να γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα και φυσικά να έχουμε την εμπειρία της πρακτικής. Στην ουσία για μας αυτό είναι πρακτική, το να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο σε κάποιο ίδρυμα. Είναι υποχρεωτική αυτή η πρακτική από τη σχολή? Είναι υποχρεωτική, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βγάλεις τη σχολή. Είναι υποχρεωτική με την έννοια ότι αντί να κάνεις, ξέρω εγώ, κάποιο άθλημα επιπλέον εξάσκηση όπως θα έκανες στο στίβο ή στο βόλεϊ, υποχρεωτικά πρέπει να πας εκεί. Δεν σημαίνει ότι δεν θα βγάλεις
τη σχολή, απλά δεν θα τη βγάλεις με έναν αξιόλογο βαθμό. Εάν ούτως ή άλλως, βάζω πρέπει να πούμε ότι αν διαλέξεις αυτή την ειδικότητα, τη διαλέγεις για να έρθεις σε τρίβη με αυτά τα άτομα. Διαλέγεις επειδή το θες και η αλήθεια είναι ότι με όσα παιδιά έχω συζητήσει από την ειδική αγωγή, θέλανε πραγματικά να κάνουν αυτό από κάποια αφορμή που πήρανε, κυρίως μέσα από τη σχολή, όπως εγώ και πολλές φίλες μου. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε αλλιώς και καταλήξαμε αλλιώς. Και αυτό το οφείλουμε στην κυρία Γιαγκουδάκη και την ευχαριστώ εγώ εκ μέρους όλων, γιατί μέσα από ένα δικό της μάθημα μας έβαλε στον κόσμο της ειδικής αγωγής. Ναι, η κυρία Γιαγκουδάκη είναι εκπληκτική χρόνια στο χώρο και έχει κάνει πολύ σπουδαίο έργο. Έτσι, δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, αλλά έχω ακούσει για το έργο της πάρα πολλά πράγματα. Λειτουργεί και δραστηριοποιείται εθελοντικά χρόνια στο Σύλλογο Συνδρόμου Down. Έτσι, και έχουν βελτιωθεί πολλά παιδιά παρακολουθώντας τη μέθοδό της, την ορθοσωμική, έτσι. Είναι ορθοσωματική ψυχοκινητική αγωγή, που είναι η πρώιμη παρέμβαση, αλλά και η μετέπειτα παρέμβαση στα παιδιά με σύνδρομο Down. Εμείς ξεκινήσαμε μία συζήτηση με τον κύριο Στυλιανού, ο οποίος είχε έρθει σε ένα μάθημα και μας είχε μιλήσει. Και έτσι ευαισθητοποιηθήκαμε και μέσα από το έργο που είχε κάνει ο κύριος Στυλιανού, είπαμε ότι πραγματικά τέτοια άτομα αξίζει να ασχοληθείς μαζί τους. Και πρέπει να ασχοληθείς και να στηρίξεις τέτοια άτομα για την προσπάθεια που κάνουν. Γιατί πραγματικά βοηθάς τους ανθρώπους αυτούς να εξελιχθούν σαν χαρακτήρες και σαν προσωπικότητες. Άρα αξίζουν συγχαρητήρια και στους καθηγητές, αλλά και σε εσάς που επιλέγετε να κάνετε τη συγκεκριμένη πρακτική. Σε όσους το κάνουν και το νιώθουν από την ψυχή τους. Είναι κοινωνική προσφορά. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις. Εγώ πιστοποιώ ότι εσύ το κάνεις και το νιώθεις, γιατί το έζησα κι εγώ. Έτσι, και γι' αυτό σε επιλέξαμε και για να έρθεις εδώ πέρα, να μας πεις έτσι 5 πράγματα. Έχεις πολλά να δώσεις. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι από τη Χαλκίδα. Ναι. Είναι μια πόλη έξω από την Αθήνα. Η προσβάση στη Χαλκίδα, Βάσο, πώς είναι? Σε ό,τι αφορά κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία, τι απ' όλα. Ναι. Λίγο απ' όλα. Ναι, στα πάντα. Γενικά, ας αρχίσουμε από το πιο απλό, από τους δρόμους, ας πούμε. Λοιπόν, οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια χρήζουν έτσι μια γενική αναμόρφωση, διαμόρφωση. Δεν είναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα προσβάσιμα. Όπως και η παραλία της Χαλκίδας είναι δύσκολο έτσι, γιατί αυτό είναι το φημισμένο. Η παραλία της Χαλκίδας που είναι αρκετά μεγάλη και ωραία, δεν μπορεί εύκολα να περπατηθεί. Ο Δήμος κάνει προσπάθειες, χάρη στην κυρία Μερτζιάννη. Είναι μια κυρία η οποία είναι υπεύθυνη και για τα Special Olympics σαν στη Χαλκίδα, επειδή θα είναι host town, θα βοηθήσει, βοηθάει αρκετά τον τομέα της ειδικής αγωγής στη Χαλκίδα, αλλά δεν είναι 100% προσβάσιμη πόλη. Σαν πόλη, ας πούμε. Ας ελπίσουμε αυτό να αλλάξει, ειδικά με τα Special Olympic, έτσι, με την τριβή, αλλά και γενικά γιατί είναι υπέροχη η πόλη η Χαλκίδα. Έχετε και πολύ ωραία ουζερία από ό,τι έχω μάθει. Οπότε εγώ ανυπομονώ να την επισκεπτώ και δεν το διαπραγματεύομαι και όλα. Οπότε γρήγορα να γίνουν οι προσβάσεις. Σας ευχηθούμε. Η Χαλκίδα τη λένε και τρελή πόλη, γιατί έχει τα τρελά νερά τα θυμισμένα. Όποιος κολυμπήσει εκεί δηλαδή, μετά κάνει... Όχι, είναι και η ατμόσφαιρα έτσι. Όλοι που βάλαμε μια μικρή καλοδιάθετη τρέλα. Φαίνεται αυτό και σε ευχαριστούμε που μας τη μεταδίδεις. Την οποία διοχετεύεται και από ό,τι φαίνεται και για πολύ καλό σκοπό. Ναι. Φώτισε το στούντιο. Μπήκες και φώτισε το στούντιο. Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι άλλο. Η πρακτική αυτή που κάνετε στα συγκεκριμένα ιδρύματα, πρώτα απ' όλα, επιλέγετε εσείς τα ιδρύματα που θα πάτε ή σας στέλνουν οι καθηγητές? Οι καθηγητές συνεννοούνται με τα ιδρύματα. Είναι απαραίτητο να συνεννοηθεί ο διευθυντής με την καθηγήτρια. Να πάμε, το όριο είναι 7 με 8 παιδιά, συν η καθηγήτρια γύρω στα 9 άτομα. Να αφιερώσουν ένα.